Το βήμα την κυρία Σωτηριάδου, τη Μελίνη, η οποία είναι φίλη νέα καρδιολόγος, λαμπερή και πιστεύω καλή από το βήμα και θα μας αναπτύξει το θέμα τι θέση έχουν τα μυοτρόπα φάρμακα στην καρδιακή ανεπάρκεια. Μελίνα, θα σας ακούμε με προσοχή. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου το ακροατήριο και να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Παπαδόπουλο για την ευγενική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα οποία ακόμα δεν χρησιμοποιούμε. Είναι τα μυοτρόπα, με κύριο εκπρόσωπο το Omecaptive Mecarbil, έναν άμεσο εκλεκτικό ενεργοποιητή της καρδιακής μυοσύνης. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια χρόνια νόσος. Η χρόνια νόσος απαιτεί από την ιατρική κοινότητα να την παρακολουθεί με πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό και ευτυχώς έχουμε στη φαρέτρα μας πια μια πληθώρα φαρμάκων αλλά και θεραπείων, προκειμένου οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να καθυστερείται η εξέλιξη της νόσου ή να έχουν τουλάχιστον μια σταθερή κατάσταση. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αυτή η πληθώρα φαρμάκων φαίνεται και στη διαφάνειά μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πρώτη και όλα στιγμή με τη σειρά ή και όλα τα φάρμακα μαζί. Υπάρχει ανάγκη για άλλα φάρμακα. Όπως ξέρουμε, όλα αυτά τα φάρμακα στοχεύουν κυρίως σε δύο δρόμους. Στην αναστολή των επιβλαβών επιπτώσεων της ενεργοποίησης του άξονα και στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας. Όμως η καρδιακή ανεπάρκεια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι μια νόσος η οποία προέρχεται από την έκπτωση της λειτουργικότητας και την απόπτωση του ίδιου του μυϊκού κυττάρου. Άρα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό δεν έχει προβληματίσει μόνο εμάς, έχει προβληματίσει και τις οδηγίες, έχει προβληματίσει ακόμα από το 1985, κάπου τόσο από όσο είδα στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, τα αγκιοσυσπαστικά ή νότροπα φάρμακα που διαθέτουμε δεν χρησιμοποιούνται στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης, αλλά χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρδιογενές σοκ ή ασθενείς οι οποίοι έχουν μια οξία απορρίθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας, με κύριο στόχο να γλιτώσουμε κατά κάποιο τρόπο τη βλάβη στα όργανα στόχους. Όλες αυτές οι μελέτες που έγιναν γύρω από τα ινότροπα και αγκιοσυσπαστικά φάρμακα, τη δοβουταμίνη, την ντοπαμίνη, την επινεφρίνη και άλλα φάρμακα, δεν έχουν καταφέρει να επιδείξουν βελτίωση στο σκέλος της θνητότητας των ασθενών. Απέναντίας, φαινόταν ότι αυτά τα φάρμακα συνοδευόταν από μία αύξηση της θνητότητας. Και αυτό που σας είπα ότι έχει προβληματιστεί η ιατρική κοινότητα, φαίνεται σε αυτό το πίνακα πόσες μελέτες έγιναν γύρω από αυτά τα φάρμακα και τελικά δεν κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν κατά κάποιο τρόπο την καθημερινή χρησιμότητά τους στην καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης. Για να συνεχίσουμε, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαφάνεια, γιατί ξεχωρίζει κάπως τα φάρμακα που αυξάνουν τη συσταλτικότητα σε επίπεδο μυοκυττάρου. Στα γνωστά ινότροπα που μέχρι τώρα γνωρίζουμε, που κυρίως δρούν μέσω της ρύθμισης του ενδοκυττάριου ασβεστίου και των ρευμάτων ασβεστίου, άρα κατά κάποιο τρόπο έχουν αριθμιογένεση και άλλες επιπλοκές. Σε φάρμακα μυτοτρόπα που επηρεάζουν την ενεργοποίηση και παραγωγή του ATP από τα μυτοχόνδρια και είναι και η άλλη κατηγορία, αυτά τα μυοτρόπα για τα οποία θα μιλήσουμε. Πώς δρούν αυτά? Κύριος εκπρόσωπος, το Omecaptive Mecarbil. Φαίνεται στη διαφάνεια, αυτό το CK1827452 είναι η πειραματική μορφή του φαρμάκου. Το φάρμακο συνδέεται στην καταλυτική αλληλουχία της μυοσύνης, την κεφαλή. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνει την αλλοστερική μετατροπή της απλής μυοσύνης σε μυοσύνη συνδεδεμένη με ακτίνη, επιταχύνεται παράλληλα η ενεργοποίηση της ειτυπάσης της μυοσύνης. Η βασική του διαφορά με τα άλλα ινότροπα είναι δεν εξαρτάται από τα ιόντα ασβεστίου και τη ρύθμιση των ρευμάτων ασβεστίου, άρα λιγότερη αριθμιογένεση. Το δεύτερο είναι ότι τα μέχρι τώρα ινότροπα είχαν το εξής μειονέκτημα, ότι αύξαναν την ένταση της συστολής, ελαττώνοντας όμως την διάρκεια της συστολής. Δηλαδή, επηρέαζαν κατά κάποιο τρόπο το λόγο μεταβολής της πίεσης προς το χρόνο και δρούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Στο Omecaptive Mecarbil έχουμε ταυτόχρονα
μια αύξηση της δυναμικής ενέργειας με παράταση του χρόνου της συστολής. Αυτό αυτόματα σημαίνει αύξηση του όγκου παλμού και αύξηση της καρδιακής παροχής, χωρίς να έχουμε την ανάλογη κατανάλωση οξυγόνου. Φαίνεται και σε αυτό το διάγραμμα, στην εικόνα καλύτερα, αριστερά πώς είναι η μειοσύνη σε σχέση με την ακτίνη πριν από τη σύνδεση του ομέκαπτιβ με κάρμπιλ και δεξιά οι κεφαλές της μειοσύνης ως προς την ακτίνη αφού συνδεθούν με το φάρμακο. Όπως και σε κάθε φάρμακο, ξεκίνησε σε πειραματικό στάδιο από πειραματόζωα, εξελίχθηκε μετά σε ανθρώπους, σε ενδοφλέβια έγχυση αρχικά. Ποιο είναι το πρόβλημα του φαρμάκου? Ότι τόσο στην ενδοφλέβια έγχυση, όσο και στην περός χορήγηση, πρέπει απαραίτητα να ακολουθούμε τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του φαρμάκου. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία στάνταρ δόση. Απαιτεί συχνές αιμοληψίες, αποστολή των δειγμάτων σε ειδικό εργαστήριο, προκειμένου να αποφασίσουμε σε ποια δόση τελικά θα τοποθετηθεί ο ασθενής μας, ώστε να είναι γι' αυτόν θεραπευτική χωρίς παρενέργειες. Δειλά-δειλά ξεκίνησε η περός χορήγηση με αυτούς τους περιορισμούς από το 2015 και μετά, με κυριότερη τη μελέτη τότε COSMIC HF, στην οποία φάνηκε ότι το φάρμακο ελαττώνει την καρδιακή συχνότητα και αυξάνει τον όγκο παλμού και την καρδιακή παροχή, ελαττώνοντας την τελοσυστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας και την τελοδιαστολική και σημαντικά ελαττώνοντας το NT προ-BNP. Φαίνονται δηλαδή τα ωφέλη του φαρμάκου από αυτή τη διαφάνεια. Και ήρθε το 2021 η Galactic HF να ταράξει κάπως τα νερά και ίσως να κάνει μία πιθανή είσοδο του φαρμάκου στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο πλάσμα εξώθησης. Τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη ήταν ασθενείς οι οποίοι είχαν καρδιακή ανεπάρκεια κλάσης 2-4, κυρίως 2-3, με χαμηλό πλάσμα εξώθησης, κάτω από 35%, NT προ-BNP πάνω από 400 σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, προκειμένου να είμαστε πιο ακριβείς και να μην πούμε ότι αυξάνεται το NT προ-BNP λόγω κολπικής μαρμαριγής, αυτά τα επίπεδα ήταν ακόμα πιο αυξημένα. Ποιοι ασθενείς συμμετείχαν? Ασθενείς οι οποίοι είχαν μια πρόσφατη απορρίθμιση καρδιακής ανεπάρκειας, είτε σε νοσοκομείο, είτε μετά από επίσκεψη σε ιατρείο, και νοσηλευόμενοι ασθενείς, αλλά προσοχή, στις τελευταίες μέρες νοσηλείας τους, που δεν ελάμβαναν πια κάποια ενδοφλέβια αγωγή. Η λήψη ενδοφλέβιας αγωγής για οξία απορρίθμιση είναι αντένδειξη για την ένταξη στη μελέτη. Επίσης, δεν συμμετείχαν στη μελέτη ασθενείς με πολύ χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση, ασθενείς με GFR κάτω από 20. Μπορούμε να πούμε ότι η μελέτη πήγε αρκετά χαμηλά, δηλαδή σε ένα επίπεδο νεφρικής ανεπάρκειας της τάξης του 4α. Και επίσης, κάποιοι ασθενείς οι οποίοι είχαν κάποιο πρόσφατο οξύ στεφανίο επεισόδιο, προφανώς δεν συμμετείχαν στη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν σχεδιάστηκε για αυτούς τους ασθενείς με το κλάσμα εξώθησης κάτω από 35%. Τυχεοποιήθηκαν ως προς το εικονικό φάρμακο 1:1. Ελάμβαναν όλη τη λυπή τους αγωγή για την καρδιακή ανεπάρκεια. Ξεκίνησε μια χορήγηση του φαρμάκου στα 25 μιλιγκράμμ 2 φορές την ημέρα, η οποία ανά 2, 4 και στη συνέχεια παραπάνω εβδομάδες τιτλοποιούνταν, ξαναλέω, μειονέκτημα του φαρμάκου, απαραίτητη η ακολουθία της φαρμακοκινητικής του φαρμάκου. Δηλαδή, έπρεπε οι ασθενείς αυτοί να προσέρχονται για να γίνει έλεγχος με αιμοληψία της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο αίμα. Η μελέτη αυτή έφτασε το πολύ μέχρι 1000 νανογκράμμα ανά ml, με θεραπευτικό κυρίως στόχο περί τα 300. Γιατί, όπως θα δούμε και παρακάτω, σε συγκεντρώσεις υψηλότερες αυτής μπορεί να έχουμε επικίνδυνα συμβάντα, όπως για παράδειγμα οξέα στεφανία σύνδρομα. Σκληρά καταληκτικά σημεία για τη μελέτη που δεν είχαν ούτε η Atomic ούτε η Cosmic HF. Πρωτογενή καταληκτικά σημεία το σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας, επανανοσηλείας για την ακρίβεια, για καρδιακή ανεπάρκεια, όπως και στις περισσότερες άλλωστε μελέτες. Σημαντικότερο στοιχείο αυτής της διαφάνειας είναι ότι οι ασθενείς μας είχαν ένα μέσο κλάσμα 27%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ασθενείς με τόσο χαμηλό κλάσμα είναι αυτοί
που έχουν ανάγκη την περαιτέρω θεραπεία, γιατί όπως βλέπουμε οι ασθενείς της μελέτης ελάμβαναν όλες τις θεραπείες και συσκευές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καρδιακή τους ανεπάρκεια. Επίσης, πολύ συχνά σε αυτή την ομάδα ασθενών που για το χύψη λόγο δεν μπορούν να λάβουν κάποια κατηγορία από αυτό το φάρμακο, χρειάζεται να έχουμε κάποια εναλλακτική. Και για αυτούς θα ήταν το μεγαλύτερο όφελος του φαρμάκου. Βλέπουμε και εδώ τις τιμές του NT-proBNP και το GFR, όπως προαναφέρθηκε. Στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο, βλέπουμε ότι υπάρχει στην ομάδα του Omecaptive Mecarbil, σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, ένα 8% υπέρ του Omecaptive Mecarbil. Όμως η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 8% προκύπτει κυρίως από την ελάττωση των επανανοσηλιών για απορρίθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και όχι τόσο από τον καρδιακιακό θάνατο, που όπως βλέπουμε οι καμπύλες συμπίπτουν. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι όσο πιο κοντά στην νοσηλεία βρέθηκαν οι ασθενείς, από τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν και που ακολουθήθηκαν, βρέθηκε ότι είχαν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο σκέλος του φαρμάκου, όσο πιο κοντά ήταν η νοσηλεία τους. Και σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται η στατιστική σημαντικότητα ως προς το πρωτογενές σύμπλοκο καταληκτικό σημείο στην ομάδα του Omecaptive Mecarbil. Διαφάνεια χαοτική. Ένα πράγμα έχω να πω, ότι όλα τα ευρήματα στην ανάλυση των υποομάδων τείνουν προς τα αριστερά. Είτε με άρνηση, είτε με βήτα blockers, ανάλογα με το φύλλο, την ηλικιακή ομάδα, το κλάσμα κτλ. Πάντα φάνηκε ότι στο σκέλος του Omecaptive Mecarbil είχαμε ένα όφελος. Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτοί που είχαν το μεγαλύτερο όφελος ήταν αυτοί που είχαν το χαμηλότερο κλάσμα εξώθησης. Πολύ σημαντικό για την καθημέρα πράξη μας, αν τελικά ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπαμε, αυτοί είναι οι δύσκολοι ασθενείς. Είναι το αγκάθι στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης. Σχετικά με τα ζωτικά σημεία, δεν είχαμε επιπλοκές. Είχαμε μια υπηαύξηση στη συστολική πίεση, είχαμε ελάττωση της καρδιακής συχνότητας και σημαντική ελάττωση ως προς το NT-proBNP, κάτι που όπως δείξαμε υπήρξε και στην COSMIC και στην ATOMIC. Ξαναλέμε ότι επιπλοκές ιδιαίτερες δεν υπάρχουν στις ασφαλείς για τη χορήγηση του φαρμάκου δόσης όμως. Γιατί αν ξεπεράσει τα 1000 νανογράμμα ανά ml, τότε μπορεί να έχουμε οξέα στεφανιαία επεισόδια. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αν σκεφτούμε ότι καρδιακή ανεπάρκεια δεν έχουν μόνο οι ασθενείς με διατατική, υπάρχουν και οι ισχεμικοί ασθενείς, τους οποίους κάτι τέτοιο θα ήταν τρομακτικά επικίνδυνο. Φάνηκε στο σκέλος του Omecaptive μια εμφάνιση ασταθούς τυθάχης και οξέων στεφανίων, η οποία όμως δεν ήταν πολύ σημαντική στις συνήθειες θεραπευτικές δόσεις και αντιροπίστηκε από την εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων στην ομάδα του πλασίμπο. Κρατάμε λοιπόν ότι δεν έχουμε επιπλοκές ως προς το κάλιο, την νεφρική λειτουργία, την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τη χορήγηση, γιατί οι δόσεις μας πρέπει να είναι αυστηρά θεραπευτικές. Μελίνα, ένα λεπτό. Βεβαίως. Και τελειώνω ότι το Omecaptive Mecarbil θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεχομένως επιλογή για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ειδικά αυτούς με το πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθησης, που παίρνουν φυσικά και τη λοιπή τους φαρμακευτική αγωγή, αποτελεί έναν εκλεκτικό ενεργοποιητή της συσταλτικότητας του καρδιακού μειός, χωρίς να έχει παρενέργειες στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας με το COVID, ένα ινότροπο περός από του στόματος θα ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί η νοσηλεία αυτών των ασθενών είναι κάτι που πλέον δεν είναι εφικτό και στην καθημέρα πράξη. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι του ελέγχου της φαρμακοκινητικής του φαρμάκου. Να ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε και πάλι όλοι παρόντες με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σωτηριάδου για την ολοκληρωμένη της εισήγηση σε ένα δύσκολο θέμα. Πραγματικά είναι μια κατηγορία φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει ξεχωριστό, όπως ανέλησε και πολύ ωραία, τρόπο δράσης. Να κρατήσουμε ότι μάλλον φαίνεται να δουλεύει στα χαμηλότερα κλάσματα καλύτερα. Και εδώ θα ήθελα να κάποιος από το κοινό κάποια ερώτηση. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Μία ερώτηση ίσως να την κάνω εγώ.
Πιστεύεις ότι όσον αφορά το υπόβαθρο της καρδιακής ανεπάρκειας, θεωρητικά θα δούλευε καλύτερα σε αν ήταν ισχυμικού τύπου, διατατικού τύπου? Μία ερώτηση είναι αυτή. Και δεύτερη ερώτηση είναι τι λένε οι οδηγίες, οι πρόσφατες οδηγίες της καρδιακής ανεπάρκειας για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και τη συγκεκριμένη κατηγορία πάλι τονίζουν αυτό με το χαμηλό πλάσμα εξώθησης, από όσο γνωρίζω. Δεν έχει εγκαθιδρυθεί η χρήση του φαρμάκου. Τώρα, σχετικά με το ποιους θα το χρησιμοποιούσαμε, νομίζω ότι μέχρι να έχουμε μια σαφή οδηγία σε σχέση με το πώς πρέπει να ρυθμίζουμε την τυπλοποίηση του φαρμάκου και να είναι εύχρηστη η ρύθμιση της φαρμακοκινητικής του, θα ήταν σχετικά επικίνδυνο ελαφρά την καρδία να το βάλουμε σε ισχυμικούς ασθενείς. Δηλαδή, το προφίλ ασφαλείας εμένα θα με ενοχλούσε πιο πολύ σε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος που έχει τρέξει την αντίστοιχη μελέτη έχει κάποια ευρήματα. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία από το φάρμακο. Είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Δηλαδή, σίγουρα φοβάσαι την αριθμολογική του δράση. Και εγώ με βάση το μυαλό μου, ας πούμε, και πώς μπορώ να σκεφτώ το μηχανισμό, θα ήμουν πιο safe. Δηλαδή, θα ήμουν πιο άνετος να το έδινα σε έναν άρρωστο με διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθη και χαμηλό κλάσμα εξώθησης, παρά σε έναν ισχυμικό άρρωστο. Αλεξία, ίσως να γλιτώσουμε και την υπερφόρτωση όγκου και όλες αυτές τις μεταβολές πιέσεων που είναι επιβλαβείς στην περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας, γιατί όπως είδαμε λατώνει και τον τελοσυστολικό όγκο και τον τελοδιαστολικό, τις πιέσεις πλήρωσης, βελτιώνει σε αυτό το κομμάτι. Θα προτιμούσα απλά σε ισχυμικούς ασθενείς να έχουμε, δηλαδή, να γίνει μια μεγαλύτερη μελέτη και κάποιος τρόπος λίγο πιο εύχρηστης ρύθμισης της δοσολογίας. Ναι, είναι μια καινούργια κατηγορία που σίγουρα πιστεύω κάποια στιγμή θα μπει στην καθημερινότητά μας. Απλά νομίζω ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να μπει στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει και διαθέσιμο, δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορεί και στην Ευρώπη το φάρμακο. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει μπει στον αλγόριθμο της καρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή στις οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ένα μήνα δεν μπήκε ακόμη το φάρμακο. Πιστεύω ότι θα χρειαστούμε κανένα 2 χρόνια για να μιλάμε για καθημερινή πρακτική για το φάρμακο. 2 χρόνια non-COVID. Γιατί άμα είναι όλα COVID, δεν θα βρούμε. Είναι μια καλή αρχή, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη για το μεταπτύχιο, αρκετό δρόμο. Πάντως στοχεύει στη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος. Γι' αυτό είναι και χρήσιμο. Ακριβώς, και γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία. Ευχαριστούμε, Ελίνα. Ευχαριστώ και εγώ.